Σήμερα γιορτάζει Μακρίνα, όνομα δημοφιλέ στην Ισπανική, Ιταλική και Πορτογαλική γλώσσα, όχι τόσο στα ελληνικά. Επειδή αν αλλάξει τον τόνο, ακούγεται Μακρίνα και αυτό ω μέρο του λόγου είναι επίθετο και όχι όνομα, και αρκετά μπερδεμένα είναι τα πράγματα μέσα στι κυρίε, δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε και το όνομά σα με το επίθετο. Σαν σήμερα το 1870 η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μια μακρά αλυσίδα πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τι περιοχέ Αλσατία και Λορένη. Το 1967 οι Beatles επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την ενό μικρού νησιού έξω από την Ερέτρια, την Αγία Μαρίνα. Και αυτό επειδή το σχήμα του νησιού έμοιαζε με κιθάρα. Τυχεροί οι Ιταλοί που οι Beatles ήταν μουσικοί και όχι τίποτα από δολάγνη φετιχιστέ. Σαν σήμερα, το 1980, αρχίζουν στη Μόσχα οι 22 η Ολυμπιακοί Αγώνε. Περισσότερα από 45 έθνη θα του μποϊκοτάρουν ω διαμαρτυρία για την εισβολή τη Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν. Σαν σήμερα, το 1834, θα γεννηθεί ο Εντγκάρ Ντεγκά, Γάλλο υπρεσιονιστή ζωγράφο. Θεωρείται μετ στην απεικόνηση τη ανθρώπινη φιγούρα σε κίνηση. Κάθε βράδυ, Άφησε την πεθερά του να τρέχει προ τα δάση και κάθε πρωί την έβρισκε στην κουζίνα να του χαμογελά με νόημα. Με την ελπίδα η ζωή να μιμηθεί την τέχνη, έφυγε από τη ζωή στι 27 Ιανουαρίου του 1917. Το 1898 γεννιέται ο Χέλμπερτ Μαρκούζε, γερμανική καταγωγή Αμερικανό Φιλόσοφο, θεωρητικό εκπρόσωπο τη Νέα Αριστερά και συγγραφέα του βιβλίου Ο Μονοδιάστατο άνθρωπο, όπω δηλαδή με αποκαλούν οι φίλοι μου. Ε, σωρί, ζητώ συγγνώμη. Μπρέτεψα το βιβλίο του Μαρκούζε με τον του Ντοστογεύσκη. Καλά, εντάξει, με τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη. 19 Ιουλίου του 1947 γεννιέται ο Άγγλος κεθαρίστας και, και ιδρυτικό μέλος των Queen Brian May. Σαν σήμερα το 1937 θα φύγει από τη ζωή ο George Parker, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών γραφής. Ήταν επίσης πατέρας του Spider-Man, του Peter Parker, ο οποίος ήταν ο εμπνευστή του βραβείου Parker, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στον καλύτερο παρκαδόρο πεντάστερων ξενοδοχείων στη Γαλλική Ριβιέρα. Εντάξει, ξέρω, σταματάω. Τέλο, αν σήμερα το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνα μυθιστοριογράφο και διηγηματογράφο Στρατή Μεριβίλη, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, το οποίο μια χαρά όνομα ακούγεται γιατί άραγε να το αλλάξει. Ποιο ξέρει, ίσω χρωστούσε στην εφορία. Είχε και αυτό κάποια αγαπημένη πεθερά, σαν τον Κακομίρη τον Ντεγκά, που καθόταν πάνω από το κεφάλι του και τον ζάλιζε να παρατήσει τα βιβλία και να πάει να βρει καμιά δουλειά τη προκοπή ο ανεπρόκοπο. Αυτά τα κατασυντριπτική πλειοψηφία αληθή είχαμε και σήμερα να σα πούμε. Απόσταγμα του σημερινούσαν σήμερα έχοντας έχοντα σχεδόν κάθε μέρα έστω ένα θέμα που αφορά κάποια στρατιωτική σύραξη, συμπεραίνω πω από την προτροπή κάντε έρωτα, όχι πόλεμο, δεν έχουμε επιλέξει τη δραστηριότητα που μα αυξάνει και μα πληθαίνει, αλλά εκείνη που μα μειώνει και αριθμητικά και όχι μόνο. Μην κρίνουμε του καλλιτέχνε που χρησιμοποιούν ψευδόνυμο, δεν το κάνουν πάντα επειδή δεν του αρέσει το κανονικό του όνομα, μπορεί να βρίσκεται στη λίστα κάποια μυστική υπηρεσία το κανονικό του όνομα. Και τέλο, ευλογημένοι όσοι μπορούν μέσα από την τέχνη του να εξαφανίσουν την πεθερά του. Οι φαλαινοθύρε, α πούμε, ή εξορκιστές. Μέχρι το αυριανό σαν σήμερα αλλιώ να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Όχι με πολέμου. Η ιστορία τιμά εκείνου που αποτρέπουν τι αιματοχυσίε, όχι εκείνου που τι προκαλούν.